Χαίρετε, 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 χαίρετε. Επιτέλους, απόψε Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 κατάφερα να στήσω τα μηχανήματα μου του ήχου και της εικόνας εδώ στο χωριό. Καθότι πάλι παλινοστήσαμε, επιστρέψαμε στα, στο σπίτι μας και προτού γυρίσω το βίντεο 11 όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο του Erich Fromm για την τέχνη της αγάπης στη συμμετοχή. Φτιάχνω αυτό το σύντομο βίντεο για να πω χαλό! Χαλό! Hello. Hello. hello, χαίρετε. Η ζωή μου, η προσωπική δεν είναι προσχολιασμών οποιασδήποτε κουτσομπόλας και οποιοδήποτε κουτσομπόλη και οποιοδήποτε δεν έχει δικιά του ζωή. Για δείτε... Λάκι, λάκι. Η μάνα σου δεν πέθανε.

Τα πήρα λιγάκι, λιγάκι όμως, όχι πολύ. Γιατί ένα προφίλ που σχολίαζε κάτω από το κανάλι και κάποιες φορές σχολίαζε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο το βίντεο, κάποιες άλλες φορές σχολίαζε αρλούμπες. Ε, το έχει παρακάνει τις τελευταίες δύο-τρει μέρες. Έγραψε κάτω από το live. Λάκι μου, λάκι μου, πόση χαρακάνεις που σε παράτησαν. Εγώ στη θέση σου δεν θα έκανα τέτοια χαρά. Σνίφ, σνίφ. Και κάτω από ένα άλλο βίντεο, αυτό που μιλούσαμε για την μοναξιά, την ερωτική ερημιά που βιώνει κάποιος όταν ψυχοεκπαιδεύεται, τι είχε ανέβει αυτό. Μια από τις προηγούμενες μέρες. Και είχα βάλει ένα απόσπασμα από το παρόν... που μιλούσαμε εκεί στη Λάρισα, στο σαλόνι που καθόμασταν. Τώρα σας πω για ποιο βίντεο είναι. Είναι το βίντεο... «Η μακροχρόνια ερωτική ερημιά που βιώνω τώρα από ψυχοεκπαιδεύομαι... είναι αφόρητη αντιμετωπίζεται». Αυτό το βίντεο που ανέβηκε στις 24 Ιουνίου και το οποίο έχει 11.000 προβολές μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπήρχε ένα ένθετο σε εκείνο το βίντεο, όπου γελούσα γιατί λέω «Κοιτάξτε τι έλεγα πριν ένα χρόνο, ότι εγώ δεν είχα στόχο να δημιουργήσω ξανά οικογένεια, δεν είχα στόχο να παντρευτώ ξανά, να αποκτήσω άλλα παιδιά και το καθεξής». Και έγραψε αυτό το προφίλ, γυναικείο όνομα. Είχε μάλιστα ένα μικρό γυναικείο όνομα που το έγραψε δύο φορές. Π.χ. αν είχα εγώ ένα ψευδόνυμο θα θεκλα θέκλα-θέκλα. Ε, έγραψε δάσκαλε που δίδασκε. Και έγραψε από κάτω τι εννοεί. Δεν απάντησε. Φυσικά ίσως δεν έχει και την τεχνογνωσία να πάρει ειδοποίηση ότι έχω α, 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 ρωτήσει κάτι κάτω από ένα σχόλιο και να απαντήσει. Τέλο πάντων, κάτω από το live το χθεσινό βραδίνο που καθόμασταν οικογενειακό στον καναπέ και ήταν και το λακουλίνι, είπε Λάκι μου, Λάκι μου, εγώ στη θέση σου δεν θα έκανα το χαρά. Γιατί σε παράτησαν. Για δείτε τη χαρά που έκανε όταν βρεθήκαμε το Σάββατο το μεσημέρι. Πού είσαι ρε Βλάχο! Βλάχο! Και λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω και να σας θυμίσω όχι όλους γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων που παρακολουθείτε τα βίντεο είστε ευγενέστατοι, καλοϊθέστατοι και παρακολουθείτε τα βίντεο για το μοναδικό σκοπό του να ψυχοεκπαιδευτείτε. Παρόλο που μοιράζομαι κάποιες χαρές από την προσωπική μου ζωή για να δώσω ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν και αυτοί τις δικές τους χαρές ή βρίσκονται σε δύσκολες φάσεις, με τον ίδιο τρόπο που μοιράζομαι και τα δύσκολα που μου συμβαίνουν, τόσο ώστε να το συνειδητοποιείτε ότι δύσκολα πράγματα συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους, αλλιώς shit happens, δεν είναι αυτό το μοίρασμα σε καμία περίπτωση πρόκληση ή πρόσκληση για να ασχοληθεί με την προσωπική μου ζωή, ο Πασα δεν έχει κανένα λόγο για το πώ συμπεριφέρομαι στα παιδιά μου, πώ συμπεριφέρομαι στο σκυλί μου, πώ συμπεριφέρομαι μέσα στο σπίτι μου και τι αποφάσει παίρνουμε ω οικογένεια. Θέλω να σα πω εσά, του κουτσομπόλιδες, ότι έχω πάει no contact με τον πατέρα που με γέννησε, τη μάνα που με έτεξε και με στενά μέλη τη οικογένεια ακριβώ επειδή με κριτήκαραν και νόμιζαν ότι μπορούν να μου κάνουν τη δασκάλα ή το δάσκαλο και να μου κουνούν το χέρι. Όπως εγώ δεν κουνάω σε κανέναν το χέρι και δεν ανακατεύομαι με κανενός άλλου τη ζωή και η μόνη περίπτωση στην οποία σχολιάζω είναι όταν κάποιος μου στείλει την ιστορία του και εκεί πάλι σχολιάζω ανωνύμως και κάνω θεραπευτικές υποθέσεις έτσι με τον ίδιο τρόπο δεν έχει κανένας άνθρωπος κανένα απολύτως δικαίωμα να σχολιάζει τη δική μου προσωπική ζωή. Οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν γνώμη για τη δική μου προσωπική ζωή είναι οι άνθρωποι που το επιλέγω. Είναι η ψυχολόγος μου, η θεραπεύτρια μου, είναι δύο-τρει πολύ στενοί εγκάρδιοι φίλοι που είναι περισσότερο από αδέρφια για μένα. Που εννοείται ότι μιλάω μαζί τους και εννοείται ότι οποιοδήποτε σχόλιο κάνουν για μένα και την προσωπική μου ζωή είναι καλοήθες και ορμόμενο από αγάπη. Μοιράζομαι σκηνές από τη ζωή μου. Έχουν κάνει στα βίντεο Voice Reveal τα μικρά μου, τα παιδιά και ο σύντροφο μου. Θα σας ενημερώσουμε και για άλλα ευχάριστα νέα που έχουμε στην πορεία όταν θα γίνουν. Όμως δεν βάζω την προσωπική μου ζωή βόρα για να σχολιάσει ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη. Απόκρυψη, απόκρυψη και ξανά απόκρυψη. Και κάνω αυτό το βίντεο απόψη γιατί θέλω να στείλω το δυναμικό μήνυμα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ορμόμενοι, μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά διδάγματα των βίντεο εδώ στο κανάλι μας, σε συνεργασία με την προσωπική τους ψυχοθεραπεία καταφέρνουν καθημερινώς νίκες. Νίκες απέναντι στην όποια μορφής καταπίεση. Καταφέρνουν και λένε όχι και βάζουν όρια στον κάθε αδιάγνωστο, για να πούμε και μια παλιά λέξη του καναλιού, ο οποίος νομίζει ότι έχει επιλύσει όλα του τα δικά του τα προβλήματα και έχει και τη γνώση, την τεχνογνωσία, έχει το ξερολισμό για να κατακρίνει, να επικρίνει και να κάνει νέγκινγκ σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Το σκυλί μου είναι δικό μου. Το σκυλί μου... Πέρασε συνολικά έξι μήνες με δύο μικρά διαλύματα που βρεθήκαμε σε έναν εξαιρετικό χώρο στο King of Dogs στην Αγία Βαρβάρα. Φιλοξενήθηκε σε ένα εξαίρετο περιβάλλον και ήρθε πίσω χαρούμενο και ζωηρό. Πού είσαι βρε σκυλί έλα εδώ. Είναι εδώ το σκυλί. Νικόλα μου είναι εδώ ο λαολάκι. Έχει πάει μέσα με τον μπαμπά. Πού είναι ο Νικόλας. Έχει πήγαν να πλώσουν τα ρούχα με τον μπαμπά. Δεν είναι εδώ. Εσύ είσαι εδώ μωρό μου εδώ είσαι. Λοιπόν, έκρινα ότι ήταν καλύτερο και για το σκυλί και για όλους να υπάρξει αυτή η διευθέτηση. Η οποία διευθέτηση δεν είναι το δωρεάν. Κανονικά πληρώσαμε και τη διαμονή του σκύλου μας και τη φύλαξη του σκύλου μας και την περαιτέρω εκπαίδευση του σκύλου μας αλλά και την ευχάριστη ψυχαγωγία του. Εντάξει. Άτε. Δεν, δεν θέλω να ανοίξω ιστορίες. Απλώς λέω, είναι μια καλή αφορμή αυτή για να σας πω ότι οποιοδήποτε έχει άποψη για τη δική σας ζωή, δεν έχει χώρο στη δική σας ζωή. Να το πω καλύτερα. Οποιοςδήποτε νομίζει πως έχει άποψη για τη δική μας ζωή δεν έχει κανέναν απολύτως χώρο στη δικιά μας ζωή. Όξο όξο, οι τοξικοί, οι ξερόλε, οι κουτσομπόλε, οι κουτσομπόλιδε, οι νόητολ, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Αυτοί οι οποίοι έχουν άποψη επί παντό επιστητού χωρί να έχουν γνώση. Δεν σα αφορά τι κάνει ο άλλο σπίτι του, να σα αφορά μόνο τι κάνετε εσεί στο δικό σα σπίτι και να ασχολείστε μόνο πώ να κάνετε τη δική σα ζωή καλύτερη στο δικό σα σπίτι. Εμείς εδώ μέσα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τη δική μας ζωή καλύτερη στο δικό μας σπίτι και η δική μας ζωή γίνεται όλο και καλύτερη όσο απομακρύνουμε από κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας και κάνουμε πιο στενούς τους δεσμούς μας με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το καλό μας και υπάρχει μια καλοήθης ανταποδοτική σχέση και ονοείτο. Α, κουλάκι μου, λάκι μου, δεν θα έκανα τόσε χαρέ επειδή θα σε είχαν παρατήσει. Σαν πω και παρατήσαμε το λάκι στα χαντάκια. Ή τον αφήσαμε σε κανένα χώρο που δεν έτρωγε, δεν έπινε και δεν είχε air condition. Δεν είχε και air condition, είχε το σπιτάκι του λάκι. Δεν είχε, δεν είχε τα απαραίτητα. Άγια ολάν. Άγια ολάν είναι μια κυπριακή έκφραση. Άντε τώρα. Άγια ολάν και κάνει. Πού είσαι λάκι. Έλα εδώ λάκι να πει την άποψή σου. Πού είναι ο Λάκη, βρε. Λάκι; Περνάει ο μπαμπά γιατί δεν περνάει από πίσω του. Λάκη! Ή πού είναι ο λάκι; Α, εδώ είναι ο λάκι. Α, καλά. Λάκη, έλα εδώ. εδώ Λάκη. Έλα, λάκι. Έλα να του πει τα παράπονα σου. Α, πάει στον πατέρα του. Λάκι μου, λάκι μου. Λένε ότι δεν πρέπει να τον αγαπάς επειδή σου κλεψε τη μάνα σου, λάκι. Σου κλεψε τη Έλειωσε. <laughs> είναι κάτω στο πάτωμα και κυλιέται και δέχεται χαδάκια στην τοποθεσία σαλόνι. Τα μαζί σου παπλώνε τα ρούχα. Εδώ ήταν. Mm. Μα είναι τόσο ήσυχο το μωρό, δεν το πήρα είδηση. Έχει ανάγκη να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί. Έπαιξε πολύ. Χειτή, εδώ, τότε, τα... Χύθηκε. <laughs> 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 Βεβαίω θα πάμε βόλτα. Θα τελειώσω το, το βίντεο τη συμμετοχή και θα πάμε βόλτα. Θα βολτάρουμε. Θα σώνει το σκυλί μα. θα τρέχει όπως τον τρέλα. Τώρα παίρνει δυνάμεις, άκουσε πώς θα πάμε βόλτα μετά. Άκουσε τι είπα. Όποιος νομίζει πως έχει άποψη για τη ζωή μας, δεν έχει θέση στη ζωή μας. Από ε, πού να έχει άποψη. Ενέγραψε έγραψε μία εκεί πέρα ότι... Λάκη μου, Λάκη μου, εγώ στη θέση σου δεν θα τους έκανα τόσε χαρέ γιατί σε εγκατέλειψαν. Σνιφ, σνιφ. Και τις γράφω κι εγώ από κάτω και τώρα παίρνει απόκριψη Σνιφ, σνιφ. Αυτό κλειδί Λάκι, δεν έχει όρεξη σήμερα να είσαι το πρόσωπο του κανάλιου. Έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, Λακούλη. Έλα εδώ, Λακούλη. Έλα εδώ. Έλα εδώ, λακούλι, Έλα εδώ, Λακούλη, λακούλη. Καλά, περνά. Καλά, περνά. Ναι, ναι. Πάει το πρωί μόλι ξυπνήσει ο Νικολάκη και τον χαϊδεύει και το κουράκι, του κουνάει και την ορίτσα του... Κου-κου-κου-κου-κου-κου-κου... Κου-κου... Αυτά! Αντε πάμε να γυρίσουμε το βίντεο της συμμετοχής και θα πάρουμε και βόλτα τα αγόρια μας με τα νε 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 νε! Γεια! Γεια!